Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα έτσι πρώτα ένα σχολιασμό στον απόϊχο της Τριμερού στην Αίγυπτο. Το γεγονός ότι ήταν η τέταρτη συνάντηση ανάμεσα στους τρεις αρχηγούς κυβερνήσεων θεσμοθετεί πλέον αυτές τις συναντήσεις και τα τρία κράτη βλέπουν την προστιθέμενη αξία μέσα από τέτοιες συναντήσεις. Και ως ιδιαίτερα σημαντικό κρίνουμε το γεγονός ότι πλέον η ημερήσια διάταξη δεν περιορίζεται σε θέματα ενέργειας. Έχουν προσθεθεί άλλα πολύ σημαντικά θέματα και αυτό είναι ένδειξη το πώς προσεγγίζεται αυτή η συνεργασία και από τα τρία κράτη. Σε σχέση με το Κυπριακό, κύριε εκπρόσωπε, είχαμε μία δήλωση Juncker περί τελευταίας ευκαιρίας, ότι είναι μία καλή στιγμή για επίλυση του Κυπριακού τώρα και αν χαθεί, θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποια αυτιά ακούγεται κάπως ασφικτική, προειδοποιητική αυτή η δήλωση. Πώς την εκλαμβάνετε εσείς? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όσο περνά ο καιρός, τα αποτελεσμένα της κατοχής παγιώνονται και η προσπάθεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γίνεται πιο δύσκολη. Αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε και στην σημερινή διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε την έντονη πεποίθηση ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις περί τελευταίας ευκαιρίας δεν έχουν προστιθέμενη αξία στο διάλογο που διεξάγεται. Και να σας θυμίσω ότι το 2004 τέτοιες αναφορές δεν λειτουργήσαν βοηθητικά ούτε στη διαδικασία αλλά ούτε και στον τρόπο αντιμετώπισης από πλευράς του κόσμου, από πλευράς των Ελληνοκυπρίων στο σχέδιο που τέθηκε σε δημοψήφισμα. Εκείνο που έχει σημασία σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, γιατί όντως είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, είναι όλοι να συμβάλλουν ουσιαστικά στο να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο λύσης. Και επειδή αν θέλετε αυτή τη συζήτηση την κάνουμε με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Juncker, να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο λύσης που να σέβεται τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι συμβατό με το κεκτημένο. Εκεί επικεντρώνεται η προσπάθειά μας, γι' αυτό εργαζόμαστε με απόλυτη σοβαρότητα και η όποια βοήθεια μπορεί να προσφερθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, από όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται για την επανένωση της Κύπρου, είναι ευπρόσδεκτη. Αφού μιλάμε σε αυτή τη βάση, κύριε εκπρόσωπε, τι έχετε να πείτε για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων για την ηλεκτρική τους διασύνδεση? Είναι ξεκάθαρη ενέργεια προσάρτησης αυτή και δείχνει και πολλά πράγματα και για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι όντως μια αρνητική εξέλιξη. Μια αρνητική εξέλιξη που έρχεται να προσθεθεί και σε άλλες ενέργειες που είδαμε σε σχέση με την συνεργασία των κατεχόμενων περιοχών με την Τουρκία μετά την άνοδο στην εξουσία της λεγόμενης κυβέρνησης στις κατεχόμενες περιοχές. Και θέλω να σας αναφέρω με αφορμή αυτή την υπογραφή ότι εδώ και καιρό έχει αποφασιστεί ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης η ηλεκτρική σύνδεση ανάμεσα στις ελεύθερες και τις κατεχόμενες περιοχές. Και έχουμε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες για να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική σύνδεση. Και παρατηρείται ειδικότερα από το καθεστώς στις κατεχόμενες περιοχές καθυστέρησε στο να προχωρήσει αυτό το θέμα. Και να σημειώσω ότι εμείς μέχρι και σήμερα, μετά που μας είχε ζητηθεί από το καλοκαίρι, προσφέρεται βοήθεια στις κατεχόμενες περιοχές, προσφέρεται ηλεκτρικό ρεύμα. Συγγνώμη, μου το εξηγείτε λίγο αυτό για τη συμφωνία, για τη διασύνδεση στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τι ακριβώς εννοείτε? Είχε αποφασιστεί να διερευνηθούν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο ηλεκτρικών συστημάτων. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, σε περίπτωση που υπάρξει ζητηθεί βοήθεια και ούτω καθεξής. Από πλευρά μας έχουν γίνει όλες οι σχετικές μελέτες, όλες εκείνες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, αλλά παρατηρείται καθυστέρηση από το τουρκοκυπριακής πλευράς. Καθυστέρηση η οποία οφείλεται ειδικότερα μετά την άνοδο στην εξουσία της λεγόμενης κυβέρνησης στις κατεχόμενες περιοχές. Αλλά θεωρώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή δεν είναι το πρώτο γεγονός που βλέπουμε, πέραν από το αρνητικό που επηρεάζει και τις συνομιλίες, επηρεάζει και την ελληνοκυπριακή πλευρά, θεωρώ ότι είναι και κάτι που πρέπει να ανησυχήσει τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι έχουν ενώπιόν τους ένα ξεκάθαρο δίλημα.
ή την πλήρη ενσωμάτωση στην Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον τους, ή την επίλυση του Κυπριακού σε μια πατρίδα, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, βεβαίως, κύριε Χρυστοδουλίδη, την ίδια ώρα να τα βλέπουμε κι εμείς, που κάνουμε υπερβολικές προσπάθειες για διατήρηση καλού κλίματος, επειδή είναι σε εξέλιξη συνομιλίες και είναι σε κρίσιμο σημείο, την ώρα που συμβαίνουν αυτά. Άρα, αύριο που έχουμε συνάντηση, πώς προχωράμε? Εμείς επικεντρωνόμαστε με απόλυτη σοβαρότητα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει πρόοδος η οποία μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Είμαστε κοντά στο να συζητήσουμε και το θέμα του εδαφικού, ένα σημαντικό κεφάλαιο στην προσπάθεια που καταβάλουμε, και από δική μας πλευρά θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μέσα στο πλαίσιο της αυριανής συνάντησης, ενδεχομένως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να νιώσει την ανάγκη να θέσει το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ.